καλώς ήρθατε σε αυτή την συνάντηση, ομιλία για τις εκλογές. Θα είμαι η συντονίστρια σήμερα. Λέγομαι Αφροδίτη Μαραβλιάκη. Είμαι καθηγήτρια παιδαγωγικής διδακτικής στην Ανώτερη Παιδαγωγική Σχολή στον Ιουλίου και από τους ανέδευτους της Ανταρσίας. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε με λίγα λόγια, θα πούμε λίγα λόγια για την Ανταρσία. Δεν ξέρω αν όλοι ξέρετε. Θα ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για την Ανταρσία και για τους ομιλητές μας και μετά θα δώσω το λόγο και νομίζω ότι η συζήτηση θα γίνει πιο ελεύθερη σήμερα, μια και δεν είμαστε πάρα πολλοί, οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε μια πιο ουσιαστική συζήτηση. Λοιπόν, η Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή, η Ανταρσία, συγκροτήθηκε στις 22 του Μάρτη του 2009 από δυνάμεις και αγωνιστές της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής αριστεράς και της ριζοσπαστικής οικολογίας. Ξεκίνησε με τη μεγάλη συγκέντρωση στο Sporting στις 31 του Γενάρη του 2009 και γεννήθηκε μέσα από δεκάδες συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα αμέσως μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη. Λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά και είναι ανοιχτή σε κάθε συλλογικότητα, αγωνιστή και αγωνίστρια που μοιράζεται αυτές τις αγωνίες και αναζητήσεις. Στηρίζεται στην ενότητα των δυνάμεων και αγωνιστών που πρωτοστάτησαν στις μεγάλες μάχες αυτής της περίοδου, την κορύφωση της εξέγερσης του Δεκέμβρη, στις απεργίες για το ασφαλιστικό, στη μεγάλη απεργία διαρκείας των δασκάλων, φοιτητικές καταλήψεις, την πάλι ενάντια στην αναθεώρηση του συντάγματος, στις αντιπολεμικές και αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις, στην υπεράσπιση του περιβάλλοντος και των ελεύθερων χώρων, στον αγώνα για τις δημοκρατικές ελευθερίες. Έχει παρέμβει σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα της περιόδου και συμμετέχει στις ερχόμενες ευρωεκλογές, ζητώντας τη στήριξη όλων εκείνων που σήμερα αναζητούν δρόμους αντίστασης, ρήξης και ανατροπής. Το 2010, ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, η Ανταρσία κατεβάζει ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα και εκλέγει αρκετούς συμβούλους, ανάμεσά τους τον Πέτρο Κωνσταντίνο, υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας σήμερα, και τον Θανάση Διαβολάκη, υποψήφιο δήμαρχο Πειραιά. Σήμερα η Ανταρσία συμμετέχει και στηρίζει τους συνδικαλιστικούς αγώνες και έχει εκπροσώπους στην ΑΔΔ, στην ΠΟΕΟΣΑ, στην ΟΔΜΕ, στο Σωματείο των Εργαζόμενων του Μετρό, στα νοσοκομεία κτλ. Η Ανταρσία δεν έλειψε από καμιά μορφή πάλης και αντίστασης όλη αυτή την περίοδο. Ήταν παρούσα σε όλες τις διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες και απεργίες. Συμμετείχε και συμμετέχει δυναμικά και ουσιαστικά στο κίνημα και στην αντίσταση που χτιζόταν στις πλατείες, στις λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές, στις αντιφασιστικές επιτροπές και συνέβαλε στο φούντομα του αντιφασιστικού κινήματος μετά τις άγριες δολοφονίες του Λούκμαν και του Παύλου Φίσα. Δεν σνόβαλε καμιά μορφή αγώνα, αντίστασης και αλληλεγγύης, γιατί πιστεύουμε ότι οι ανατροπές γίνονται στους αγώνες και στους δρόμους και όχι με εκλογές στα γραφεία των γραφειοκρατών. Σήμερα είναι εδώ και θα μας μιλήσουν, καλή μας χαρά, για την πρόταση της Ανταρσίας στις εκλογές, ο Δήμητρης Παυλόπουλος, οικονομολόγος στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, γιατρός και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Παρίσις, και ο Γιώργος Βασάλος, υποψήφιος διδάκτορας πολιτικών επιστημών με ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Δημήτρης, ο Γρηγόρης και ο Γιώργος. Και οι τρεις ομιλητές συμμετέχουν σε ενωτικές πρωτοβουλίες στις χώρες της διαμονής τους. Ο Δημήτρης στο Ρέινφορν στην Ολλανδία, ο Γρηγόρης στην πρωτοβουλία France Grèce Solidarité pour la Santé και ο Γιώργος στην πρωτοβουλία Συμπαράσταση στην Ελλάδα που αντιστέκεται στις Βρυξέλλες. Οι ομιλητές θα έχουν το λόγο για 15 λεπτά περίπου ο καθένας και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. Νομίζω ότι μπορούμε να, αν έχετε ερωτήσεις κτλ, μπορούμε να, μετά από κάθε ομιλία να κάνουμε κάποιο διάλογο και μετά να συζητήσουμε όλοι μαζί. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με διάκοψη. Έτσι κι αλλιώς είμαστε. Θα δώσω. Λοιπόν, πρώτα θα πάρει το λόγο ο Δημήτρης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την οικονομική
πρόταση της Αντασία. Έπειτα ο Γρηγόρης, ο οποίος θα αναφερθεί κυρίως στα προβλήματα, στα κοινωνικά προβλήματα και στην υγεία και στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει όλη η τελευταία περίοδος στην υγεία. Και στο τέλος ο Γιώργος, ο οποίος θα αναφερθεί κυρίως στην πρόταση της Αντασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το όλο το πολιτικό πλαίσιο στο οποίο, το οποίο δεν βρίσκω τη λέξη μου, εντάξει, καταλάβατε, κινούμαστε.